Τρεις λοιπόν παροτρύνσεις. Αιτείτε, ζητείτε, κρούετε. Είναι μια πραγματικά μια παρηγορητική παρότρυση του Χριστού, αλλά είναι όμως και μια μεγάλη επίσης διαπίστωση ότι ό,τι ζητάει ο άνθρωπος με πίστη, με αγάπη, με πόθο, με συνέπεια στη ζωή του, τίποτα δεν πάει χαμένο, αφού ο Χριστός ο ίδιος το είπε ξεκάθαρα. Ζητείτε και δοθήσετε. Δεν είπε μόνο ζητείτε, δεν είπε μόνο αιτείτε, δεν είπε μόνο χτυπήστε την πόρτα, αλλά όταν θα χτυπήσετε την πόρτα, σίγουρα θα ανοίξει. Όταν θα ψάξετε, σίγουρα θα βρείτε. Και όταν επίσης αιτήσετε, ζητήσετε, σίγουρα θα σας δοθεί. Αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση για τη ζωή μας, αδελφοί μου, γιατί αυτό είναι η παρηγοριά και η ενθάρρυνση για τον αγώνα. Και είναι μια μεγάλη αξία στη ζωή μας, ότι στη ζωή μας τίποτα δεν πάει χαμένο. Είτε λέγεται καλό, είτε λέγεται κακό. Το θέμα είναι απλά τι διαλέγουμε στη ζωή μας. Διαλέγουμε το καλό ή το κακό. Διαλέγουμε την αρετή ή την κακία. Διαλέγουμε τη σωτηρία ή την απώλεια. Διαλέγουμε την ελευθερία ή τη σκλαβιά. Και σήμερα νομίζω το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, που έχει σχέση και με τους Αγίους που γιορτάζουμε εδώ και καθιερώθηκε από χρόνια έτσι η 13η Οκτωβρίου, που είναι η μέρα της απελευθερώσεως της πόλης, να είναι και η εορτή όλων των γρεβενιωτών Αγίων. Και δόξα τω Θεώ, ο τόπος μας είναι ευλογημένος. Έχει Αγίους προστάτες, έχει Αγίους οι οποίοι όχι απλά μόνο μας προστατεύουν, αλλά είναι και πρότυπα ζωής για τον καθέναν μας. Πρώτα-πρώτα, ο πολιούχος της πόλεως μας, ο Άγιος Αχίλιος. Δεύτερος, ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, ο Εθναπόστολος και εις Απόστολος και Ιεραπόστολος. Αυτός ο μεγάλος Άγιος των Σκλάβων. Τρίτος, ο Όσιος Νικάνορας. Αυτός ο μεγάλος ασκητής, ο οποίος έλαμψε εδώ στη Δυτική Μακεδονία και λάμπει και σε όλη, θα έλεγα, τη Μακεδονία. Και επίσης οι τρεις μας τελευταίοι νεομάρτυρες. Και αρχίζω χρονολογικά. Ο Άγιος Δημήτριος ο Σαμαρινιώτης, ο Άγιος Γεώργιος ο Τσουκλιώτης, ο Πουστανελάς, ο εν Ιωαννίνης μαρτυρίσας. Αλλά αυτό ποτέ να μην το ξεχνάμε και να μην το διορθώνουμε. Ο εξγρεβενών, όχι ο εξ Ιωαννίνων. Ο εξγρεβενών, ο Άγιος Γεώργιος λοιπόν ο νεομάρτυρας, προστάτης μεν των Ιωαννίνων, και ο τελευταίος νεομάρτυρας, ο Άγιος Εμιλιανός με τη συνοδεία του. Τόπος ευλογημένος, πραγματικά, ο οποίος βγάζει ήρωες και αγίους. Και έτσι όπως λοιπόν οι χριστιανοί όλοι μας, στην πνευματική μας ζωή, πρέπει να μάθουμε να ζητούμε, πρέπει να μάθουμε να ψάχνουμε, πρέπει να μάθουμε να χτυπάμε τη θύρα, την πόρτα του ελέους. Με ποιον τρόπο? Με την προσευχή μας και με την προσοχή μας, με τον καθημερινό μας πνευματικό αγώνα. Και όπως είπα και πριν, ο Χριστός, ό,τι αγώνα και αν κάνουμε, δεν θα τον αφήσει έτσι αναξιοποιητό και χωρίς ανταμοιβή. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος σε μια επιστολή του, «Τον αγώνα των καλών ηγώνισμε». Λοιπόν, απόκειται της δικαιοσύνης Στέφανος. Δεν λέει «τον αγώνα τον τέλειωσα», αλλά «τον αγώνα τον καλό». Γιατί δυστυχώς στη ζωή μας υπάρχει και ο κακός αγώνας της αμέλειας, της απροσεξίας, της αδράνειας, των παθών, της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν, ο αγώνας μας θα είναι ακριβώς αυτός, αδελφοί μου. Να ζητάμε από το Θεό το έλεος Του. Να ζητάμε από το Θεό την χάρη Του και την δύναμή Του και την πότησή Του, ώστε να μπορούμε να παλεύουμε. Να ψάχνουμε επίσης να βρούμε ποιον, τον δρόμο της σωτηρίας μας. Να ψάχνουμε να βρούμε τον σωστό τρόπο ζωής. Να ψάχνουμε να βρούμε στη ζωή μας τη χαρά που δίνει ο Χριστός, και όχι τη λύπη που είναι γύρω μας και μας δίνουν οι ευκολίες και οι αμαρτίες. Και καθημερινά
με την προσοχή μας και κυρίως με τον αγώνα μας, έτσι να ζητάμε, να χτυπάμε την πόρτα του ελέους του Θεού, να χτυπάμε κι εμείς την πόρτα της σωτηρίας. Και όπως είπε ο Χριστός, τίποτα δεν θα πάει χαμένο. Όταν θα χτυπάμε, θα μας ανοίξει την πόρτα. Όταν θα ζητάμε, θα μας δώσει. Όταν ψάχνουμε, θα μας βρει και θα μας φανερώσει αυτό το οποίο ψάχνουμε. Άρα λοιπόν, αν καμιά φορά έτσι επιπόλαια και ρηχά και επιφανειακά λέμε «Γιατί Θεέ μου», μήπως θα πρέπει να λέμε από εδώ και πέρα «Γιατί εαυτέ μου», «Γιατί εαυτέ μου δεν ζητά σωστά», «Γιατί εαυτέ μου δεν ψάχνει σωστά», «Γιατί εαυτέ μου δεν χτυπάς σωστή πόρτα» και χτυπάς μόνο την πόρτα της δόξας, της καλοπέρασης, της ευκολίας και του χρήματος και οτιδήποτε άλλο και δεν χτυπάς την πόρτα της σωτηρίας. Γιατί ψάχνεις εφήμερα και πράγματα τα οποία δεν είναι τίποτα. Γιατί ζητάς πράγματα που δεν μπορείς να τα πάρεις μαζί σου όταν με το καλό θα πάμε ο καθένας μας στον προορισμό του. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, αυτό έχει σήμερα να κρατήσουμε από την μεγάλη μέρα που είναι εδώ για μας τους Γρεβενιώτες. Μέρα πρώτα-πρώτα θρησκευτική, αφού τιμούμε όλους τους Αγίους εδώ τους τοπικούς, και μέρα εθνική γιατί γιορτάζουμε τα ελευθέρια της πόλης μας. Και με την ευκαιρία των ελευθερίων, ακριβώς ο Λόγος του Θεού νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρος. Γιατί οι πρόγονοί μας ζητούσαν την ελευθερία. Γιατί οι πρόγονοί μας θέλαν την ελευθερία. Γιατί οι πρόγονοί μας χτυπούσαν την πόρτα του Θεού για να μπορούν να ζουν ελεύθεροι και όχι δούλοι. Και βλέπετε με τον αγώνα τους, με την προσπάθειά τους, με το αίμα τους, κερδίθηκε η ελευθερία. Και σήμερα εμείς είμαστε ελεύθεροι και αναπνέουμε αέρα ελευθερίας. Να λοιπόν το χρέος αλλά και το πρότυπο, να τι μας έδωσαν. Αγωνιστείτε, φωνάζουν από εκεί που είναι, όχι μόνο από τον ουρανό, από τους τόπους των μαρτυρίων και από τους τόπους της θυσίας. Αγωνιστείτε και εμάς, μας λένε. Μην κάθεστε, μην κοιμάστε, μην επαναπάβεστε, αλλά ψάξτε την ελευθερία. Την ελευθερία μπορεί τώρα να μην έχουμε ανάγκη από εκείνη που είχαν εκείνη ανάγκη, από τύρανο ή από δουλεία. Ελευθερία όμως από τα πάθη, ελευθερία από τις κάθε είδους δεσμεύσεις και δεσμεύσεις. Έτσι και εμείς λοιπόν αδελφοί μου, έχοντας πρότυπα τους ήρωες και τους Αγίους, ας ζητάμε από το Θεό κάθε μέρα να μας δώσει τη σωτηρία της ψυχής και την ελευθερία της ζωής μας, ώστε ελεύθεροι από κάθε άποψη, κυρίως όμως από πάθη, από αμαρτία και από κάθε είδους αδυναμίας. Και μέσα λοιπόν στη χάρη του Θεού να ζούμε αυτήν την ευλογία Του, που εύχομαι πλουσιοπάροχα στον καθένα σας και στις οικογένειες και σε όλο τον τόπο μας. Αμήν. Αμήν.